Την επιστροφή 3.900 δημοσίων υπαλλήλων στις θέσεις τους προανήγγειλε εκ νέου ο κ. Κατρούγκαλος. Κάτω από αυτό το πρίσμα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, συνολική δαπάνη για την επιστροφή των υπαλλήλων ανέρχεται σε 33 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά τα 9 ήδη καταβάλλονται, άρα το πραγματικό κόστος θα είναι 24 εκατομμύρια ευρώ. Τόνισε επίσης ότι η απολυμμένη της ΕΡΤ δεν είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου, αλλά δεν πρόκειται να επιβαρύνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό. Παραδέχθηκε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθεί τρόπος χωρίς να αυξήσουμε τις δαπάνες, να κόψουμε λιγότερο αναγκαίες δαπάνες προκειμένου να βρούμε χρήματα. Και πως κακά τα ψέματα στο τέλος θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα μέρος από το κονδύλι των 15.400 προσλήψεων. Σημείωσε ότι επειδή έχουν δημιουργηθεί οξυμένες δαπάνες σε αυτό το διάστημα και πριν επιστρέψουν οι απολυμμένοι, θα προηγηθεί μια διαδικασία μήνυ κινητικότητας. Θα ζητηθεί δηλαδή από όλα τα Υπουργεία να στείλουν θέσεις στο προφίλ αυτών που επιστρέφουν και όσοι από αυτούς που επιστρέφουν θελήσουν να πάνε σε αυτές τις θέσεις, θα τις καταβάλουν.